Έχω τον πατέρα μου διασωληνωμένο. Βγήκε από το χειρουργείο διασωληνωμένο στο Σάββατο το πρωί. Το χειρούργησε ο εκλεκτός κύριος Μαγκανάς. Το χειρουργείο πήγε φανταστικά. Είναι 86 ετών και είναι σε θάλαμο, στον 869, σε ένα τετράκλινο θάλαμο και δίνει τεράστια μάχη. Είχε σημάδια βελτίωσης, τα οποία φυσικά δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί όσο είναι σε θάλαμο κοινό. Είναι ξεκάθαρο ότι θα τον χάσω, χθες έκανε πυρετό. Κάθε μέρα στο θάλαμο μου είπαν ότι μετράει 2 μέρες εναντίον του. Τρέμω μου, σας τα λέω, μπορεί να πάθω και έμφραγμα αυτή τη στιγμή, γιατί έχω ταραχή τεράστια. Ήθελα να βρω τον διοικητή, βρήκα εσάς. Εμένα ποιος θα με βοηθήσει? 60 χρόνια εργαζόμενος, έχει πληρώσει τα πάντα για τη δημόσια υγεία, δικαιούται να έχει εντατική. Μη μου πείτε ότι υπάρχουν 25χρονοι, δικαιούται και ο 25χρονος. Η εντατική είναι ένα θέμα ιατρικής πράξης. Το Μάρτιο του 20 μας είπε ότι οι πατερούλοι, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, δεν υπάρχει πουθενά η ταυτότητά μας. Ο πατέρας μου γιατί είναι από το Σάββατο εκτός εντατικής, κύριε Μέρη? Σε θέμα το οποίο είναι ιατρική απόφαση, εγώ δεν μπορώ να παραδείγμα. Ναι, ο πατέρας μου όμως είναι χωρίς εντατική και την έχει ανάγκη την εντατική. Το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ. Ιατρικό, δεν το γνωρίζω. Δεν είναι μόνο ιατρικό. Δεν είναι.